Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων, Σάββατο 5 Φεβρουαρίου, η ώρα λίγο μετά τις 7.30, 11η αγωνιστική στον 7ο όμιλο της D2. Beer Team εναντίον Chicago Hulks. Αμφότερες οι ομάδες με ρεκόρ 8-2, το μάτς προμηνύεται Derby, που θα κρίνει και το ποιος θα παραμείνει στο κυνήγι τον Μπονόμπο, που βρίσκονται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. (2-4, 14, 45 και 21) για Chicago Hulks. 16-6, 34, 21 και 0 για την Beer Team. Λάθος πάσα από το 6 τον Βασιλικό. Καταδοχή τώρα για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Σε τρίων πόντων αστοχή το νούμερο 45, ο Νάσου. Με τα αδέρφια Μαυράκη, τον Βασιλικό, τον Μεταξά και τον Φίκαρη ξεκινά το μάτσι Beer Team. Ανδρέας Μαυράκης σε σουτ 2 πόντων, συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι στην πρώτη προσπάθεια. Ξεκινά ζεστό στο μάτς, σκοράρει με το νούμερο 0. 2-0 λοιπόν για τους Σικάγο. Με το 4 είναι ο Παρσόπουλος. Με το 2 παίξει που πάνω από τα screen είναι ο Σιαχάμης. Στο 3 πόντων. Με το 45 είναι ο Νάσου. Με το 4 είπαμε είναι ο Παρσόπουλος. Και με το 21 ο Καλδέλης. Νάσου αστοχή από τις 45 μοίρες στο 3 πόντων. Ανδρέας Μαυράκης τώρα. Τρίποντο του Μάριου είναι άστοχο. Γρήγορο transition των φιλοξενούμενων. Σπαθιά για γύρω στεφαλά αστοχή ο Νάσου με το 45. Βασιλικός. Ανδρέας Μαυράκης στέλνει από την περιφέρεια, rebound από το 21. Καλδέλη. Νάσου κλείστηκε σαν ξεστήριγμα. Σιαχάμης από τα 9. Κάνει airball. Κάπως έτσι κυλά το πρώτο τρίλεπτο, χωρίς καλάθι για τους Hulks. Hulks, Hulks. Νομίζω Hulks είναι σωστό. 2-0 μπροστά η Beer Team. Beer Team που προέρχεται από νίκη, επικράτησε τον Drunk Kings με 39-49. Μαρίς Μαυράκης. Τελείωσε την προσπάθεια του Φίκαρη ο Σιαχάμης. Στην άλλη πλευρά αστοχή με το 14 ο Νικόλας Τιγινάκας. Ο Νικόλας που μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης λίγο πριν το τζάμπολ. Καλή κυκλοφορία για την Beer Team, ωραία προσποίηση, σουτιά 2, αλλά άστοχο από τον Βασιλικό. Rebound του Παρσόπουλου με το 4. Νάσου. Σιαχάμης. Παρσόπουλο, εκείνος θέλει να περάσει από τον Φίκαρη, αλλά δεν τα καταφέρνει. Κατοχή παραμένει για τους Hulks, αλλά η μπάλα θα τους μείνει στα χέρια
Λυγητό, 24. Χάλκς επικράτησαν άνευ αγώνα του Ρεντίκολο, προκλήθηκαν στην επόμενη φάση του κυπέλου. Στο τελευταίο μάτσο που αγωνίστηκαν προδιακοπής, ήθηκαν από τους Μπονόμπο, τους πρωτοπόρους του ομίλου, με 44-59. Στόχισε από τον δεξί διάδρομο με το 45 ο Νάσου, γρήγορη ρυθμός τώρα στο μάτς. Φίκαρη σε μια δύσκολη προσπάθεια, θα πετύχει καλάθι. 4-0. Στήμα Choice τους φιλοξενούμενους. Νάσου σε μια προσωπική ενέργεια θα κερδίσει το φάουλ. Πρώτος πόντος στο μάτς για το Σικάγο, 4-1. Μετά και η δεύτερη. Βασιλικός σε ρόλο οργανωτή. Σάρι στο πλάι, Ανδρέας Μαυράκης ελεύθερος για 2. Σημαδεύει και πάλι σωστά, φτάνει στους 4 πόντους από τους 6 συνολικά της Beer Team. 6-2 λοιπόν, ενώ κύλησε και το πρώτο πεντάλεπτο. Νάσου πίσω από το screen, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει στα πιάτυχος εδώ. Περιμπάνω από τον Μεταξά με το 16. Μαυράκης. Φίκαρης δέχεται το stop από τον Καλδέλη με το 21. Γιατί τι είναι ο Καραμασιώτης, δεν ήξερα τις φυρίες κιόλας. Και παίκτης και προπονητής και διαιτητής, μάλιστα. Μαρίος Μαυράκης σε σούτ 3 πόντων, αλλά μπαίνει και βγαίνει. Καλό ήταν το σούτ, εξαιρετικό rebound της Beer Team, Βασιλικός. Το βάζει. Ωραίο καλάθι από τον Αλέξανδρο Βασιλικό. Η Beer Team ανώτερη στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, προηγείται με 6 πόντους, 8-2. Γυνάκας ξαναπήρε με hand-off για να δοκιμάσει για 3. Παρακολουθεί την πορεία της μπάλας και παίρνει ο Παρσόπουλος, κερδίζοντας το φάουλ από τον Φίκαρη, time out. Επιστροφή στα Λιώσια, 3,5 λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο. 21-4-2, 14-45 για τους Hulks. Στο εξεστούτ 3 πόντων ο Καλδέλης. 21-0-34-13-16 για την Beer Team. Αλλαγές για τους Hulks. 21-4 πήγαν στον πάγκο. Το 14 δεν μπήκε τελικά. Νέο πρόσωπο με το νούμερο 15, ο Αλέξανδρος Γυνάκας. Σιαχάνης. Νάσου. Έχει παραμένει για το Σικάγο. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Γυμνάκας για 3, το βάζει.
στην πρώτη του προσπάθεια, Αλέξανδρος Τιγκινάκας σου 3 πόντων, 8-5. Κρατσιάς. Σίκαρη. Δυναμικό drive και κερδισμένο φάουλ. Για τον Γιώργο Μεταξά θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Τώρα η δεύτερη αλλαγή των Σικάγο. Στο μάτς λοιπόν ο Παπαγιαννάκος στη θέση του Καρδέλη. Μεταξύ σας ευστοχή στην πρώτη, 9-5. Μέσα και η δεύτερη. Μια αλλαγή, ο Μεταξάς στον πάγκο, στη θέση του με το νούμερο 12 ο Θεοδωσόπουλος. Κινάκας, αστοχή αυτή τη φορά με το 15. Παραμένει το 15 υπέρ της Μπιρτίν, τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Γρατσιάς. Μαυράκης. Side pick and roll, ψάχνει στήριγμα. Ωραία προσωπική προσπάθεια και καλάθι από τον Θεοδωσόπουλο. Που ανοίγει λογαριασμό στην πρώτη προσπάθεια, 12-5. Να σου αστόχησε, ο Μαυράκης μάζεψε με το 0. Αστόχο το κουκ του Γρατσιά. Παραμένει για την Μπιρτίν. Γρατσιάς επανέφερε, Μαυράκης. Ανδρέας Μαυράκης από την κορυφή. Καλάθι 3 πόντων. Μαυράκης κάνει σπουδαίο μάτς μέχρι στιγμής. 7 πόντους σε 9 λεπτά. Και να σου 3 πόντων τώρα. Για το 15-5. Δύσκολη προσπάθεια του Σκιαχάμι που αστοχεί. Ριμπάουντ του Θεοδωσόπουλου και γερισμένο φάουλ. Κρατσιάς δίνει το σύστημα. Μαυράκης. Κόψουμε του Θεοδωσόπουλου, στήριγμα για φάουλ.
Νάσου και στους τριών πόντων, το βάζει, ωραία εκτέλεση. Και τώρα τελευταία επίθεση, το πρώτο δεκάλεπτο, 16-8, μείωσε. Φιλοξενούμενη την ομάδα. Στόχης ο Θεοδωσόπουλος. Ο Κρεκούκης μάλλον διορθώνω, τέλος στο πρώτο δεκάλεπτο, 16-8 προς τα Ιμπυρ Τιμ. Δεύτερο δεκάλεπτο στα Λιώσκια, 0-2, 15, 45 και 8 για το Σικάγο. 8, 13, 15, 12 και 6 για την Ιμπυρ Τιμ. Νάσος τον Σιαχάμι που εστοχίσε σου τριών πόντων. Κι άλλο τρίποντο για τους φιλοξενούμενους, 16-11. Γρατσιάς στον Κρεκούκη. Λάθος πάσα, κλέβει ο Νάσου, παίξει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Νάσου, κορεφά τους κραδασμούς και σκοράρι. Coast to coast και μια συμπληρωματική βολή για τον Νάσου που προέρχεται και από πολύ καλή εμφάνιση. Στο τελευταίο μάτς της ομάδας του είχε 19 πόντους, 10 rebound και 4 assist. Μείωσε τη διαφορά στους 3 και τώρα στους 2. 16-14. Την χάνει γρήγορα τη διαφορά που θα χτίσει. Ματσόης για να ξεμαργαριστεί ο Θεοδωσόπουλος, μπαλαφτάνει σε εκείνον, θα δοκιμάσει και για δύο το rebound από τον Νάσου. Γινάκας είναι το 15, rebound από το 12, τον Θεοδωσόπουλο. Τεντεράκης τον Κρεκούκη, εκείνος πετυχαίνει το καλάθι, ωραία φάση από τον Γιώργο Κρεκούκη. 18-14. Νάσου αλλά δεν του κάνει το χατήρι. Rebound από κανέναν, η κατοχή παραμένει για τους κόκκινους. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ντιβάκης κερδίζει φάουλ χαμηλά. Σκαχάμις από μακριά, θα στοχίσει με το 2. Το rebound από τον Θεοδωσόπουλο με το 12. Κατέβασε γρήγορα αλλά θα κάνει λάθος πάσα. Ολοκληρώνει το κλέψιμο με το 0. Παπαγιαννάκος. Παγιαννάκος. Δεν ήταν τον Τζατζαράκη, Γρατσιάς. Κρεκούκης, ξανά στον Γρατσιά, κόβει στην πλάτη, άμυνας ο Βασιλικός, αλλά δεν παίρνει την μπάλα. Τζατζαράκης για 3, θα κάνει airball. Αλλαγή για την Beer Team στον πάγκο Γρατσιάς, επανέρχεται στο μάτς ο Φίκαρης. Ο Φίκαρης που ήταν και ένας από τους 3 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων στο τελευταίο μάτς της Beer Team. Οι άλλοι δύο, μάλλον και οι άλλοι δύο βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο παρκέ, ο Βασιλικός και ο Θεοδωσόπουλος. Τρίποντο του Νάσου είναι άστοχο, rebound του Βασιλικού. Συν 4 για την Beer Team. 7 λεπτά ακόμη το πρώτο ημίχρονο.
Κασόπουλος από τον αριστερό διάδρομο. Σπεσιαλιτέ 20-14. Βοήθηση με τον Νάσου. Στη κοντά στο καλάθι για να πάρει ένα screen από την πλευρά που θα επιλέξει. Εκεί όμως δεν υπάρχει κάποιος να σκρινάρει. Νάσου. Αστοχή μπαλά στα χέρια του Μπαντουβάκη και μετά θα μείνει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Μπαλά βρίσκει στο πόδι του Σιαχάμι. Έτσι η Μπυρτίν θα έχει ακόμη 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Κρεκούκης ξαναπήρε. Φίκαρης θα σουτάρει για 3. Rebound από τον Μπαντουβάκη. Φαουλ του Βασιλικού. Τρίτο ομαδικό της Μπυρτή, νέα αλλαγή για τους γηπεδούχους. Στρέφει το μάτσο μεταξά στη θέση του Κρεκούκη. Μεγάλο καλάθι από τον Παπαγιαννάκο, ζητά και φάουλ, δεν υπήρξε κάποιο στήριγμα. 20-16, ανάσα για το Σικάγο. Μένουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Να δούμε αν η Beer Team θα καταφέρει να διατηρήσει το προβάδισμά της πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια. Σικάρης επιτίθεται στο close out και βάζει τρομερό καλάθι. Παρότι έχασε την ισορροπία του, βρήκε τον τρόπο να σκοράρει. Άμεση απάντηση λοιπόν των γηπεδούχων. 22-16. Νάσου. Γυνάκας. Θα στοχίσει. Αλλαγή για το Σικάγο. Έξω το 15 και το 2. Μέσα το 21 και το 23 ο Καλδέλης και ο Κονιτόπουλος. Φίκαρης και αυτή τη φορά τον Μπαντουβάκη με το 8, γρήγορο transition, κατάσταση εκπλησιασμού, αλλά άστοχο τελείωμα του Νάσου. Σε δεύτερο χρόνο αστοχή και ο Καλδέλης με το 21. Η κατοχή παραμένει για τους κόκκινους. Τα αδέρφια Μαυράκη στο παρκέ. Στον πάγκο ο Βασιλικός και ο Θεοδεσόπουλος. Για τον ταξιδιάδρομο, rebound του Μάριου Μαυράκη. Ο μεταξάς στη συνέχεια της φάσης, παραμένει το 22-16. Νάσου μένει στον αέρα. Θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Yeah.
δύο στις δύο χέρια Αλφάδη από τον Νάσου που μειώνει την απόσταση από την Beer Team στους 4 πόντους. 3,5 λεπτά ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Ανδρέας Μαυράκης για τον Μάριο. Βάζει το screen ο Φίκαρης. Μπαλά. Φτάνει στον Μεταξά που είχε μισμάτς αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε. Έβγαλε την άμυνα, πήρε και το rebound με το 21 ο Καλδέλης. Νάσου από τη 45, ο Κλίζη, αλλά αστοχή. Rebound επιθετικό από τον Μπαντουβάκη. Ο Νητόπουλος μπορεί να σκοράρει. Μαυράκης. Κλέβει ο Κονιτόπουλος, θα πάει όλο το δρόμο και θα ευτοχίσει να μείνει ξέσπασμα τον Σικάγο. Θα μειώσει τη διαφορά στο καλάθι, 22-20, η Beer Team για δεύτερη φορά προηγείται με 6 και 8 πόντους, αλλά χάνει γρήγορα αυτό το προβάδισμα. Φίκαρης ψάχνει τον Μεταξά, καλή αμνά. Κονιτόπουλος μόνος του για 3, δεν είναι καλό το σούτ. Time out. 124 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Η Beer Team έχει την κατοχή και βρίσκεται στο παρκέ με το 0, το 21, το 16, το 34 και το 8. Ανδρέας Μαυράκης στον Κρεκούκι, high-low κατάσταση. Μεταξά, σας ευχή. Ριμπάν του Καλδέλη με το 21-21, 8, 23, 4 και 2. Η πεντάδα των Χάλκς. Καλδέλης αλλά στοχή, αλλά επιμένει κατά το καλάθι. Ούτε σε δεύτερο χρόνο. Ανδρέας Μαυράκης. Δύο πόντων, Ρεκούκης θα πάρει το rebound, το χρονόμετρο δεν έχει ανανεωθεί. Ανδρέας Μαυράκης για 3, μπάλα καταλήγει στα χέρια του Κονιτόπουλου. Κονιτόπουλος, ξαναπήρα τον Σιαχάμι, στα 5 δευτερόλεπτα. Γυρίσει εκτός ισορροπίας. Φαουλ πάνω στο σούτ από τον Φίκαρη. Πρόσεκτη άμυνα. Και δύο βολές για τον Γιάννη Σιαχάμι. Στη δεύτερη 22-21. Μια κατοχή για κάθε ομάδα λογικά. 40 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ανδρέας Μαυράκης. Μεταξάς δυναμικά προς το καλάθι. 24-21 διαχειρός Γιώργου Μεταξά. Πολύ μικρή απόκληση στα δύο χρονόμετρα. 7 δευτερόλεπτα ακόμα, Σιαχάμις. Πήρε το screen, πάσαρε για τον Κονιτόπουλο. Εκείνος κλείνεται, καλή άμυνα του Μεταξά. Στα 3 δευτερόλεπτα ένα τρίποντο χωρίς τύχη από μακριά. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο. Beer Team 24, Chicago Hawks 21. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στα Λιώσια. Πρώτη κατοχή για την Beer Team, 0, 16, 6, 8 και 12 η πεντάδα της. 0, 45, 14, 2 και 21 για το Σικάγο.
Πειρασμένο το πρώτο ημίχρονο, με την Beer Team να βρίσκεται σε θέση οδηγού και το Chicago να απαντά στις διαφορές που πήρε η ομάδα των αδερφών Μαυράκη. Στόχησε ο Μεταξάς, rebound του Σιαχάμι. Νάσου. Ωραία, θα βγάλει έξω. Σιαχάμις. Είμαστε για 3 από τα 7. Βάλα στο σίδερο και στα χέρια του Θεοδοσόπουλου που θα τρέξει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Σετ επίθεση τελικά. Ωραία σταυρωτή τώρα του Θεοδοσόπουλου. Ανάποδο lay-up χωρίς αποτέλεσμα. Και τώρα ο Παπαγιαννάκος μαζεύει το rebound. Κινάκας για 3. Νίκος την Κινάκας, ισοπαλία στο μάτς. 24 όλα. Όπως θέλει να απαντήσει, αλλά κάνει airball. Το 21, δεν θα αλλάξουμε. Βρείτε παίχτες. Πάμε τσάις με δύο θέσεις. Εδώ στα 14. Σύστημα choice για τον Πινάκα. Θα να φτάνει τον Παπαγιαννόπουλο. Εκείνος θα πετύχει το καλάθι. Ωραία επίθεση για τους φιλοξενούμενους που περνάνε μπροστά. 24-26. Βασιλικός στον Κρεκούρκη. Κρεκούρκης αστοχή. Θετικό το rebound. Μαυράκης σε σουτ 2 πόντων. Θα πετύχει το καλάθι, ιδιαίτερα ευστοχώς. Ο Ανδρέας Μαυράκης κάνει τους 9 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. 9 έχει σίγουρα. 26 όλα. Σιαχάμις. Γυνάκας υποπίεση για 3. Δεν είχε εύκολο έργο μπροστά στο υψωμένο χέρι του Θεοδοσόπουλου. Γιαννόπουλος. Και στοπ, εντυπωσιακό από τον Θεοδοσόπουλο νομίζω. Έκλεισαν και ο Θεοδοσόπουλος και ο Κρεκούκης πάνω στον τη Γυνάκα. Κρεκούκης στον πάγκο, στη θέση του ο Φίκαρης. 5 δεύτερα ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Νάσου. Μένει στον αέρα, στο χ. Το rebound από τον Μαυράκη. Δύο γρασιά φέρα στο μάτς. Στοχίζει ο Θεοδοσόπουλος. Στη συνέχεια της φάσης κερδίζει φάουλο Μεταξάς και θα εκτελέσει πολλές. Θυμίζω ενδέκατη αγωνιστική στον 7ο όμιλο της D2 και οι δύο ομάδες με ρεκόρ 8-2 στο κυνήγι των πρωτοπόρων Μπονόμπο. Έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη, Σιαχάμις. Μινάκας. Ξανά στον Σιαχάμι που ψάχνει τρόπο να δημιουργήσει ρήγμα και τα καταφέρνει περίφημα. 26-28, βάζει ξανά την ομάδα του μπροστά. Κρατσιάς. Ο Σόπλος γίνει από σπριν του Φίκαρη. Πασάρει ωραία για τον Μεταξά. Μες εκτός της οροπίας θα αστοχίσει rebound του Νάσου. Δύσκολη προσπάθεια του Νάσου. Καλή άμυνα του Μεταξά και rebound του Μαυράκη. Κρατσιάς. Μεταξάς. Μαυράκης τον άφησαν μόνο του. Δεν θα τιμωρήσει την αντιπαλή άμυνα. Σιαχάμις. 6 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Σταματά τον εφηλιασμό με φάουλ
Ο Γρατσιάς. Καλό φάουλ. Αλλαγές για την Beer Team. 0 και 16 στον πάγκο. 21 και 15 στο παρκέ. Τζατζαράκης και Μάριος Μαυράκης τα νέα πρόσωπα. Από την άλλη πλευρά, ο Καλδέλης πήγε στον πάγκο με το 21. Πέρασε στη θέση του με το 4 ο Πασόπουλος. Νάσου στη Βουξάιδη για τον Σιαχάμι που οπλίζει για 3 αλλά στο κύριο επιθετικό rebound του Παπαγιανόπουλου. Νέα ευκαιρία για τον Σουκάβο. Τίποτα από την κορυφή. Αστοχή ο Νάσου, rebound του Φίκαρη. Μαρές Μαυράκης μόνος του για 3. Θα το χάσει. Παρσόπουλος μαζεύει. Και την φάουλ. Μπράβο, Τζο. 4 λεπτά ακόμα για τους Hawks. Για Χάμις. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Rebound του Φίκαρη. Χάρης στον Μαυράκη και από εκεί για τον Θεοδωσόπουλο. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την Beer Team. Θεοδωσόπουλος κλείνεται. Γρατσιά στην εξτραπάσα. Τζατζαράκης πρέπει να σουτάρει, αλλά θα του μείνει μπάλα στα χέρια. Χαμηλά, κερδίζει ο Νάσου. Κύλησε το πρώτο πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. 2-7 με το επιμέρους σκορ. Και έτσι το μείον 3 έχει γίνει συν 2. Για τους Hawks έξω το 2 και το 0, μέσα το 23 και το 15. Κονιτόπουλος και Αλέξανδρος Κινάκας στα νέα πρόσωπα στην πεντάδα των φιλοξενούμενων. Κονιτόπουλος για τον Νάσου. Δεν ήταν καλό το σουτ. Φίκαρης. Κλέβει ο Κινάκας με το 15. Κερδίζουν και φάουλ. Οι Hawks έχουν συμπληρωθεί, τα ομαδικά θα είναι βολές μετά όμως. Το time out που ζήτησε η Beer Team. Συνέχεια στο match. 21-13, 8, 12 και 15 για την Beer Team. 23-14, 4, 15 και 45 για τους Hawks. 4 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τρίποντο του Νάσου στο σίδερο. Ριμπάουντ από τον Μάριο Μαυράκη. Λάθος πάσα. Γρασιάς. Τζατζαράκης. Επίσης το πρόσωπο την Κινάκας, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Εντάξει.
Η ρέφερη εξηγεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Φωνή της ωστόσο δεν ακούγεται μέχρι εδώ. Κατοχή είναι για την Beer Team. Το δευτερόλεπτα έχει στη διάθεσή της η υπερδοχός ομάδα, Βρατσιάς θα επαναφέρει. Θεοδοσόπουλος για 3 στα στοχή. Πάνω του Κονιτόπουλου, γρήγορο transition, πάσα στον Νάσου. Φάουλ πάνω στο τρίποντο από τον Θεοδοσόπουλο. 3 βολές για τον Νάσου. Δεύτερη, 26-30. Μάρκο! 2-3. Δεν πάνω από τον Τζατζαράκη. Κάνει λάθος πάσα. Κονιτόπουλος. Νάσου. Καστή πάσα δεν περνά. Κλέβει ο Θεοδεσόπουλος. Θα πάει όλο το δρόμο. Αλλά θα αστοχίσει. Μάχεται για την κατοχή και κερδίζει ο Κυριακούκης. Ο Θεοδεσόπουλος σε μισμάτς με τον Τιγκινάκα. Θα κερδίσει το φάουλ, δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Έξω το 12 μέσα το 16. Για την Beer Team δεν υπάρχουν βολές τελικά. Πέρασε και ο Μπαντουβάκης για τους Hulks. Rebound του Νάσου, γρήγορη πάσα για τον Πατσόπουλο. Την Κινάκας για 2 στο καλάθι. Αλέξανδρος την Κινάκας 26-32. Στα πρώτα 8 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου η Chicago Hulks είναι εμφανώς ανώτερη και αυτό αποτυπώνεται και στον φωτεινό πίνακα. Προηγούνται πλέον με 6 πόντους. Μαρές Μαυράκης παίρνει το screen, θα δοκιμάσει για 3. Είναι άστοχος. Αλλαγές για την Beer Team. Έξω ο Μαυράκης και ο Τζατζαράκης. Περνά ο Βασιλικός και ο Ανδρέας Μαυράκης. Αλλαγή και για τους Hulks. 6 το 15 μέσα το 21. Ο Ανδρέας Μαυράκης αστοχή για 3. Rebound του Καλδέλη που μπήκε τώρα στο μάτς. Κονιτόπουλος. Φάουλ του Κρεκούκη. 2 βολές. Δύο, 26-34, συν 8. Πάμε δύο. Βασιλικός. Ρατσιάς. Καλά φτάνει στο μεταξά που θέλει να επιτεθεί από το low post. Αστοχή, rebound της Καχάμι. Τελευταία 80 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Το screen στην κορυφή, ο Σιαχάμις πάει από δεξιά. Καλή άμυνα του Κρεκούκη, ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Βασιλικός. Μεταξάς, Γρατσιάς, Βασιλικός θα μπορούσε να σουτάρει για 3 πάσαρ για τον Μεταξά. Τώρα προσποιείται. Άρα βασιλών δευτερολέπτων. Μεταξάς,
Χάμις για τρεις, μπάλα μπαίνει και βγαίνει, άτυχος εδώ. Πήρε ο Βασιλικός, πάσαρε γρήγορα για τον Μεταξά. Κρέμε το βράκι, βγαίνει από τα σκριν. Θα δοκιμάσει για τρεις, δεν βρίσκει το στόχο. Rebound από κανέναν. Θα πεθεί και πάλι για την Beer Team, 8,4 στο ρολόι. Για να δούμε αν μπορεί να πετύχει ένα καλάθι ψυχολογίας τώρα στη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Ανδρέας Μαυράκης θα επαναφέρει για τον Μεταξά. Βασιλικός, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Βασιλικός, τον Ανδρέα Μαυράκη. Δεν είναι καλά το σου, τέλος την τρίτη περίοδο. Beer Team 26, Chicago Hulks 34. Τελευταίο δεκάλεπτο στα Λιώσια. Πρώτη κατοχή για τους Chicago. 2-23, 0-21 και 8 είναι η πεντάδα τους για την Beer Team. Το 6, το 8, το 12, το 0 και το 16. Κονιτόπουλος. Τα 4 δευτερόλεπτα θα δοκιμάσει για 2. Έχει πατήσει την baseline στη συνέχεια της φάσης ο Καλβέλης. Βασιλικός. Η Beer Team αντιμετώπισε πρόβλημα στο σκοράρισμα στην τρίτη περίοδο, μετρώντας μόλις 5 πόντους. Περισμένο φάουλ για τον Θεοδωσόπουλο. Εκτελέσει βολές. Και δεύτερη επιθετικό όμως το rebound από τον Μεταξά. Μαυράκης. Δεν ολοκληρώνεται το κλέψιμο. Λοιπόν, 17 δευτερόλεπτα ακόμα για την Beer Team. Βασιλικός στον Μαυράκη. Δεν θέλει να αποστάρει. Θα εκτελέσει για 2, αστοχή. Κατοχή ξανά για τους Chicago. Chicago που έχουν να ελέγχουν την κατάσταση. Παντουβάκης. Βήματα του Καλδέλη. Αλλαγές για τους Chicago Hulks. Μέσα το 45. Έξω το 23. Ο Νάσου περνάει και πάλι στο μάτς. Κρεκούκης, Μεταξάς. Μάχη για την κατοχή, πήρας και Χάμις. Νάσου. Είναι,
Χάμες προλαβαίνει. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Αστοχίσει από τον δεξιδιάδρομο. Μπάουν του Κρεκούκη. Μεταξάς. Ξαναπάρει από τον Μαυράκη. Πιέζουν οι Χαλ. Τζάμπολ και κατοχή για την Μπίρτιν. Μάριος Μαυράκης θα περάσει το μάτς. Θέση του μεταξά. 2 δευτερόλεπτα για την Μπίρτιν. Ένα δευτερόλεπτο τώρα. Να σου. Μπαντουβάκης για τρεις. Θα στοχίσει. Πάνω από τον Ανδρέα Μαυράκη. Το σκορ κολλημένο στο 26-34 εδώ και 3 λεπτά. Για τρεις, το βάζει. Δίνει τη λύση ο Μάριος. Το που μπαίνει στο μάτς. 29-34 καλάθι ψυχολογίας. Ανάσα σημαντική για την Μπιριτίν που μειώνει στους 5. Στον πάγκο Ανδρέας Μαυράκης. Στο παρκέ ο Φίκαρης. Χάμης για τον Νάσου. Νάσου από τα 8 θα κάνει airball. Και τώρα το momentum μοιάζει να αλλάζει στρατόπεδο. Σημικός θα αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Τώρα θα ξεκινήσει το 24. Μαυράκης σταματά την τρίπλα, ψάχνει στήριγμα. Φίκαρης κερδίζει φάουλ, δύο βολές. Πρώτη. Ξέχει η δεύτερη, παραμένει διαφορά στους 5 πόντους. Πήρε ο Κρεκούκης. Και καλάθι στον εφηλιασμό. Η Μπίρτιν επιστρέφει. 31-34 time out των γηπεδούχων. 45-2-15-0 και 8 για Σικάγο. 6-34-12-21-15 για Μπίρτιν. Νάσου, τον δεξί διάδρομο απέναντι σε 2 και 3 παίκτες. Κύριε ο Παπαγιανόπουλος στη συνέχεια. Ο Παπαγιαννάκος διορθώνω. Και κέρδισε το φάουλ. 2 φάουλ για κάθε ομάδα. Δίποντο. Ο Μπαντουβάκη είναι άστοχο. Μάριο,
ευκαιρία για την Beer Team να μειώσει και να ισοφαρίσει το μάτς αν σκοράρει για 3. Μαυράκης για την ισοφάριση, όχι. Μπαν του Παπαγιαννάκου. Βήματα από τον Τιγκινάκα. Έχει ξανά για την Beer Team. Φικάρης. Παλαδί του κάνει το χατήρι, rebound του Νάσου. Τελευταίο πεντάλεπτο στα Λιώσια, ωραία μακρινή πάσα για τον Παπαγιαννάκο, που δεν θα σκοράρει όμως, μαζί με το rebound ο Θεοδωσόπουλος. Άρης Μαυράκης τώρα θα βγει από τα screen. Τζατζαράκης. Γρατσιά στη θέση του Φίκαρη για την Beer Team. Ενώ ο Τιγκινάκας με το 15 πήγε στον πάγκο, πέρασε με το 4 ο Παρσόπουλος για το Σικάγο. 8 δεύτερα ακόμα για την Beer Team. Θεοδωσόπουλος δεξίχου. Μαζεύει ο Μπαντουβάκης. Τρίποντο του Σιαχάμι. Μάχη για την κατοχή. Πήρε ο Παπαγιαννάκος. Επιμένει κατά το καλάθι και σκοράρει. 31-36, σημαντικό καλάθι για τους Σικάγο. Ξεφεύγουν με 5. Καλάθι και φάουλ του Θεοδωσόπουλου, παλικαρίσια προσπάθεια από τον Ηλία Θεοδωσόπουλο. 33-36, δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Σαν τα τρία ομαδικά, η Σικάγο 2 έχει Beer Team. Θα έρθει το έμεσο τρίποντο, rebound του Παπαγιαννάκου. Νάσου. Παντουβάκης στον Παπαγιαννάκο. Σιαχάμις, Παντουβάκης, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Πέρασε ο Παντουβάκης, πέφτει και το καλάθι. 33-38. Συνικός. Θεοδωσόπουλος. Ανάποδο lay-up, σπουδαία προσπάθεια από τον Θεοδωσόπουλο που βάζει μεγάλο καλάθι. 35-38. Τρομερό μάτς στα Λιώσια. Δύο ομάδες αποφασισμένες για την ένατη νίκη τους. Επιθετικό φάουλ έχει χτυπήσει ο Μαυράκης. Ας μην είναι κάτι σοβαρό. Time out. Στροφή σε πολύ λίγο. Δεκατρία-6-0. 15-12 για την Beer Team. 8-0-45. 4-2 για τους Σικάγο. Διαφορά στους 3. 35-38 μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Ανδρέας Μαυράκης αφήνει στον Γρατσιά. Γρατσιάς. Θεοδωσόπουλος. Θεοδωσόπουλος ωραία στον Μαυράκη. Εκείνος αστοχή. Ξαναπήρε ο Θεοδωσόπουλος. Μαυράκης. Θα δούμε τι έχει γίνει τώρα. Thank you.
Κατοχή για την Beer Team. 14 δευτερολέπτων. 21. Δευτερόλεπτα έχει στη διάθεσή της η Beer Team για να σκοράρει. Είτε καλά, για να δούμε, Βασιλικός Θεοδωσόπουλος. Βάζει το σκρίνο Μαυράκης, υπάρχει φάουλ του Νάσου. Τέταρτο ομαδικό των Hulks. Δεν έχουν άλλο να δώσουν. Βάλα ξανά στον Θεοδωσόπουλο. Θεοδωσόπουλος δεν θα βάλει το καλάθι. Ζητά φάουλ, τίποτα λέει η ρέφερη. Τελευταίο δίλεπτο στα Λιώσια, όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Νάσου. Παρτσόπουλος. Βήματα από τον Παντουβάκη. Νέα ευκαιρία για την Beer Team να μειώσει ή και να ισοφαρίσει. Ο Τζατζαράκης στον πάγκο, περνά στο μάτσο Κρυκούκης. Ο Παρσόπουλος πήγε στον πάγκο για τους Hulks. Επίστευε στο μάτσο ο Σιαχάμης που πιέζει την επαναφορά. Ο Βασιλικός περνά. Κρυκούκης, σταυρωτή. Μέχρι μέσα κερδίζει φάουλ. Ωραία προσπάθεια εδώ από τον Γιώργο Κρυκούκη. Που έχει την ευκαιρία να μειώσει στον πόντο αν ευστοχίσει και στις δύο βολές. 100 δευτερόλεπτα ακριβώς πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Φτάνει την πρώτη. Βάζει τη δεύτερη, 36-38. Μένει ψηλά για να πιέσει η Beer Team. Νάσου περνά το κέντρο στα 17 δευτερόλεπτα. Νάσου. Φάουλ του Βασιλικού. Βολές στην άλλη πλευρά τώρα. Στον Θεοδωσόπουλο έχει τρώσει τελικά το φάουλ. Πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. Μία στις δύο και από τον Νάσου, 36-39. Διαφορά ξανά στους τρεις. Time out. Γρατσιάς, Κρυκούκης, Βασιλικός, Ανδρέας Μαυράκης και Θεοδωσόπουλος για την Beer Team. Νάσου, Κονιτόπουλος, Παπαγιαννάκος, Σιαχάμης και Καλδέλης για τους Chicago Hulks. Ένα τρίποντο χωρίς τις δύο ομάδες. Μαυράκης στον Κρυκούκη. Το βάλε. Μεγάλο καλάθι του Κρυκούκη. 38-39. Έχει ένα φάουλ να δώσει και το δίνει. Δεν έχουμε άλλο παιδιά. Τελευταίο λεπτό. 14 επίθεση για τους Σικάγο. Πανέφερε ο Νάσου, πήρε ο Σιαχάμης. Πιέζει ο Βασιλικός, Σιαχάμης. Τρίποντο, άστοχο από τον Κονιτόπουλο. Μάχη για την κατοχή, μπάλα έχει βρει σε πόδι. Και ευκαιρία τώρα για την Beer Team να περάσει μπροστά. Βασιλικός.
πάει όλο το δρόμο, αλλά δεν του κάνει το χατήρι, πέφτοντας με υπερπροσπάθεια. Παίρνει το επιθετικό, ο Καλδέλης έχει σηκωθεί όμως και από τη στιγμή που σηκώθηκε φρέωνεται με βήματα. Νέα ευκαιρία για την ομάδα του Μαυράκη. Βασιλικός θα βγει από τα σκριν, η μπάλα θα πάει στον Θεοδωσόπουλο. Δεν πετυχαίνει το καλάθι. Χρήσιμο rebound του Καλδέλη και τώρα 35 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Νάσου. Ανοιχτό και το ενδεχόμενο της παράτασης. Ο Νάσου μένει στον αέρα και πετυχαίνει απίστευτο καλάθι. 38-41 έχει χτυπήσει παίκτης του Beer Team, ο Θεοδωσόπουλος είναι νομίζω. Time out. Επιστροφή στα λιώσια για τα τελευταία 23 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ο Γρατσιάς θα επαναφέρει για την Beer Team. Μπάλα πάει στον Θεοδωσόπουλο που περνάει με baseline drive και βάζει το καλάθι. 40-41. Αυτό ακριβώς που ήθελε η Μπιρκή, με ένα γρήγορο καλάθι για να μειώσει τον πόντο, αμέσως στο φάουλ. Συμπληρωθεί τα ομαδικά εκατέρωθεν στις βολές λοιπόν. Ο Σιαχάμης. Βάζει την πρώτη, 40-42. Μέσα και η δεύτερη, κρύο αίμα από τον Σιαχάν που στέλνει τη διαφορά στους τρεις και τώρα η Beer Team θέλει τρίποντο. Αν μας θα κάνουν φάουλ η Σικάγο, γίνεται το φάουλ από τον Νάσου. Στα 13,7 σταματάει το ρολόι και ο Θεοδωσόπουλος θα πάει στη γραμμή. Στον πάγκο ο Γρατσιάς περνά για το rebound και για την άμυνα κυρίως ο Μεταξάς. Έξω η πρώτη βολή. Φάουλ κερδισμένο για την Beer Team. Έχει χτυπήσει ξανά ο Θεοδωσόπουλος. Δύο βολές και πάλι για τον Ηλία Θεοδωσόπουλο. 12,7 απομένουν. Βάζει την πρώτη, 41-43. Έξω η δεύτερη. Rebound από τον Παπαγιαννάκο. Αμέσως το φάουλ. Στα 9,7. Βολές για το Σικάγο.
Μέσα η πρώτη. Σαράντα ένα, σαράντα τέσσερα. Μέσα και η δεύτερη, χέρι Αλφάδη και από τον Παπαγιαννάκο, κρίσιμες βολές. Πέταξε την μπάλα από μακριά, στόχησε ο Κρεκούκης. Rebound από τον Καλδέλη. Το χρονόμετρο έχει σχεδόν μηδενίσει. Ένα δέκατο δείχνει. Σκορ του 41-45. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω μία πιθανότητα να αλλάξει κάτι. Φαίνεται να έχει χτυπήσει παίκτη στον Χάλκς. Καλδέλης είναι στο παρκέ. Οι Χάλκς θα πάρουν την νίκη. Έβαλαν κρίσιμες βολές στο τέλος, ήταν ιδιαίτερα εύστοχοι. Τέλος της αναμέτρησης 41-45. Νίκη για τους Chicago Hawks που ανεβαίνουν στο 9-2. Στο 8-3 πλέον η Beer Team. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.